Ευρισκόμεθα στην 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου στην παράγραφον Ζήτα 7. Αλλά ζητούμεν της παρουσίας ημέτερων σημείων, εκκλησιαστικών ζητούμεν σημείων, η εκκλησιαστική ο δε σωτήρ φυσί, και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδόσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. Είχαμε κάνει ήδη μία μικρή ανάλυση, αλλά επειδή ο χρόνος είχε συμπληρωθεί και δεν είχε ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση, γι' αυτό επιτρέψατε μου να σχολιάσω αυτό το σημείο «σκανδαλιστήσονται πολλοί», που είπε ο Κύριος. Σε τι θα σκανδαλιστούν αυτοί οι πολλοί? Προφανώς εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Και σας είχα πει και συμπληρώνω ότι ο σκανδαλισμός αυτός θα είναι ο τελευταίος και ο μεγάλος πειρασμός στην ανθρωπότητα περί της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι θα πούν: ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς? Μήπως μας επλάνησε? Μήπως δεν ήταν αυτός ο Μεσσίας? Όταν μάλιστα θα βλέπουν τον Αντίχριστον να κάνει θαύματα, εννοείται ψεύδο θαύματα, όταν θα δουν τον Αντίχριστο να έχει μία παγκοσμία κυριαρχία, τότε θα πούν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και συνεπώς εκείνος ο παλιός Μεσσίας, δηλαδή ο Ιησούς, δεν είναι ο Χριστός, διότι Χριστός θα πει Μεσσίας, ο κεχρισμένος, ο ορισμένος υπό του Θεού να σωθεί η ανθρωπότητα. Θα είναι φοβερός αυτός ο σκανδαλισμός. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτός ο σκανδαλισμός έχει αρχίσει ήδη ενώ ακόμη ο Κύριος ζούσε. Σας τονίζω ότι ό,τι γράφει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, για προφητείες εσχάτων και για τις προφητείες ειδικότερα της Αποκαλύψεως, η πλήρωσή τους έχει αρχίσει από τη στιγμή που άρχισαν να γράφονται. Με πύκνωση προς τα έσχατα είναι ο τρόπος που θα ερμηνεύει κανείς όλα αυτά. Έτσι, το θέμα του σκανδαλισμού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν θα είναι μοναδικών φαινόμενων των εσχάτων. Γιατί δεν επίστεψαν επί παραδείγματι οι Εβραίοι στον Ιησού Χριστό? Πότε δεν πίστεψαν? Ήδη παρόντος του Ιησού Χριστού. Και μένει η άρνησή των, ο σκανδαλισμός των, μέχρι τώρα. Διότι ουσιαστικά είναι σκάνδαλον για αυτούς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν γράφει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος ότι ο Σταυρός του Χριστού δια μεν τους εθνικούς είναι μορία, δια δε τους Εβραίους σκάνδαλον? Τι θα πει αυτό το σκάνδαλον? Θα πει ότι δεν θα μπορούσαν να δεχθούν ως Μεσσίαν εκείνον ο οποίος πέθανε επάνω σε ένα σταυρό. Για τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρας, θα ήταν μία μορία πως ένας Θεός μπορούσε να πεθαίνει ως κατάδικος και πως μπορούσε ένας κατάδικος να σώσει την ανθρωπότητα. Γιατί? Διότι ούτε οι μεν ούτε οι δε μπορούσαν να προσεγγίσουν εις την έννοια του ηλασμού, της σωτηρίας διά της θυσίας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, για αυτούς έτσι και για εκείνους έτσι, για μας όμως ο Σταυρός του Χριστού είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία.
Γιατί είναι σοφία? Διότι δι' αυτού του σοφού τρόπου ο Θεός έδωσε την σωτηρία. Γιατί είναι σοφός? Διότι καταργεί ο Θεός τη σοφία των σοφών, δηλαδή την σοφία του ανθρωπίνου λόγου, δια να εισαγάγει την σοφία του Θείου Λόγου. Και γιατί είναι δύναμης? Διότι ο Σταυρός αποτελεί δύναμη σωτηρίας, επειδή προέρχεται από τον αληθινό Θεό. Τρέπει η σφυγή τους δαίμονες, ο Τίμιος Σταυρός και λοιπά και λοιπά. Ώστε για αυτούς μεν έτσι, για μας δε έτσι. Είδατε τι είπε? Ότι είναι σκάνδαλον. Σκάνδαλον ο Σταυρός. Όταν λέει βέβαια ο Σταυρός, εννοεί τον Ιησού Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος. Ή τον Ιησού Χριστόν με τον τρόπο που πέθανε. Άρα οι Εβραίοι είχαν το σκάνδαλο από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι, αυτό το σκανδαλιστήσονται που λέει ο Κύριος, πολύ και λοιπά, βέβαια υπήρχε, υπάρχει στις μέρες μας και θα υπάρχει πάντοτε μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, με την εξής διαφορά: ότι προς τα έσχατα αυτός ο σκανδαλισμός θα είναι εις υπερθετικών βαθμών και θα είναι από τους χριστιανικούς λαούς. Εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό, διότι αποτέλεσμα αυτού του σκανδαλισμού των χριστιανών εννοείται, είναι αυτό που λέει στη συνέχεια ο Κύριος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Κύριλλος: και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσι αλλήλους. Τι θα πει ο ένας θα παραδώσει τον άλλον και ο ένας θα μισήσει τον άλλον? Εκείνος που δέχεται τελικά τον Τίμιο Σταυρών και δεν σκανδαλίζεται, παραδίδεται σε συναγωγές και συνέδρια και σε δικαστήρια, δηλαδή σε βασανισμόν, από εκείνους οι οποίοι εσκανδαλίστησαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μισούν. Διότι επειδή εσύ δέχεσαι αυτό που ο άλλος έχει ως σκάνδαλο, σε μισεί. Δεν μισεί ο χριστιανός τον μη χριστιανό. Δεν πρέπει να μισεί. Αλλά μισεί ο μη χριστιανός ή ο σκανδαλισμένος, μισεί εκείνον ο οποίος δεν είναι σκανδαλισμένος. Η λέξη δε σκάνδαλον, ξέρετε τι θα πει, είναι το παλούκι. Σκάνδαλο θα πει. Το παλούκι λέγεται σκάνδαλο στην ελληνική γλώσσα. Ένα παλούκι, τον πήγω στη γη και περπατώ. Όπως περπατώ, σκοντάβω επάνω στο παλούκι και πέφτω. Γιατί σκόνταψα, δεν το είδα. Είναι μικρού μεγέθους, ώστε να μην είναι στον οπτικό μου ορίζοντα, να μην το προσέξω και εκεί να ανατραπώ. Σκανδαλίζουμε λοιπόν, θα πει πέφτω. Πέφτω σε αυτό το παλούκι. Ποιο είναι το παλούκι? Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ναι. Τι είπε ο Κύριος? Σκανδαλιστήσονται πολλοί στο πρόσωπό του και ανατρέπονται, πέφτουν. Γιατί? Πού είναι τώρα το σκάνδαλο, το παλούκι αυτό που σκανδαλίζει? Είναι ότι έδωσε ο Χριστός, ο Ιησούς ως Μεσσίας, έδωσε εκείνο που προσδοκούσε η ανθρωπότητα. Και αυτό το σκάνδαλο ετέθημεν στους Εβραίους, διότι ανέμενον έναν Μεσσία εντελώς κοσμικών. Θα τους ελευθέρων από των ρωμαϊκών ζυγών και θα τους καθιστούσε πανπλούτους και πανευτυχείς εδώ στη γη, να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Βέβαια ο εθνικός κόσμος, οι ειδωλολάτρες, εδέχθησαν τον Χριστό, και εμείς οι Έλληνες οι ειδωλολάτρες είμαστε. Οι πρόγονοί μας, μην το ξεχνάμε, οι ειδωλολάτρες ήσαν. Αλλά θα αρχίσουμε να λέμε κάποτε και εμείς, γιατί, μήπως δεν είναι ο Μεσσίας ο Χριστός
ο Ιησούς. Δεν μας έδωσε εκείνα τα οποία περιμέναμε. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι ειδικά σημάδι της εποχής μας. Προσέξατε το αυτό, διότι σε παρελθόντες, σε περασμένους αιώνες δεν ετέθη τέτοιο θέμα. Δηλαδή θέμα κοινωνικής διαστάσεως. Ετέθη μόνον από πλευράς αν είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας, ο Θεός που ενυνθρώπισε. Ο αριανισμός τι είναι? Δεν είναι σκάνδαλο? Τι είναι? Πόσοι σκόνταψαν επάνω στο σκάνδαλο του αριανισμού και λοιπά και λοιπά. Αλλά στην εποχή μας το πράγμα είναι όπως ήταν παλιά στους Εβραίους και συνεχίζει να είναι. Έτσι οι χριστιανικοί λαοί θα πούν αυτό που είπαν οι Εβραίοι. Τι μας έφερε ο Χριστός? Επικοινωνικής διαστάσεως το τι μας έφερε ο Χριστός. Αρχικά λοιπόν υπήρχε η άρνηση στην θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ο αριανισμός ειρνήθη τη θεία φύση και ο μονοφυσιτισμός ειρνήθη την ανθρωπίνη φύση. Μην ξεχνάτε δε ότι η 7η Οικουμενική Σύνοδος, της οποίας την μνήμη είχαμε χθες, κάνουμε αυτή τη μνήμη της Συνόδου αυτής, θυμόμαστε αυτή τη Σύνοδο. Γιατί? Είναι, λέμε, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Διότι με την προβολή των εικόνων, αναστήλωση των εικόνων, σημαίνει ότι μπορούμε να εικονίσουμε τον Χριστόν. Γιατί? Διότι αφού είναι τέλειος άνθρωπος, αν αρνηθώ την εικόνα, όπως την ειρνούνται οι εικονομάχοι, τότε αρνούμε την αληθινή ενανθρώπιση και δέχομαι μία ενανθρώπιση φαινομενική, ένα είδος δοκιτισμού. Τι είναι ο δοκιτισμός? Και αυτός είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Με πολλά ονόματα ο μονοφυσιτισμός μπήκε μέσα στην εκκλησία, στην ιστορία. Τι θα πει μονοφυσιτισμός? Με το να δέχομαι μόνο την μία φύση του Χριστού και συγκεκριμένα μόνο την θεία φύση και να αρνούμε την ανθρωπίνη φύση. Δεν συναντούμε στον Άγιο Ιγνάτιο, πότε μαρτύρησε, το 105-107 μετά Χριστόν, και αναφέρεται εις αυτούς τους δοκίτας, οι οποίοι, τους οποίους αποκαλεί με τους χειροτέρους χαρακτηρισμούς, επειδή ειρνούντο την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Καταδόκη συνέπαθε επί του Σταυρού και ούτω καθεξής. Τώρα δεν θα είναι πια άρνησης ή της θείας ή της ανθρωπίνης φύσεως. Θα παραμένει βεβαίως και αυτό, προσέξτε, θα παραμένει και αυτό, αλλά τώρα όμως είναι κάτι βασικότερο, όχι βασικότερο, αλλά κάτι που οπωσδήποτε πειράζει τους ανθρώπους. Ο χριστιανισμός απέτυχε, δεν μας έδωσε, δεν μας έλυσε το κοινωνικό πρόβλημα. Υπάρχει η αδικία, υπάρχουν οι φτωχοί, υπάρχει το αφεντικό και ο εργάτης, ο ένας πλουτίζει και ο άλλος πεινάει, έτσι τα λένε. Το κοινωνικό πρόβλημα δεν έλυσε το πρόβλημα της ειρήνης του κόσμου. Έχουμε πολέμους, γι' αυτό όταν θέλουμε να κάνουμε ειρήνη στον κόσμο θα συγκαλούμε οργανισμούς Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν μας χρειάζεται ο Χριστός. Ο Χριστός απέτυχε. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ογκολήθους, θα λέγαμε, επιχειρημάτων αποτυχίας του Χριστού. Δεν έλυσε το κοινωνικό πρόβλημα, δεν έφερε την ειρήνη στον κόσμο. Πρώτα-πρώτα θα λέγαμε, είπαμε σκανδαλισμός. Αυτά λέγονται, μου φαίνεται, τα ακούτε, τα διαβάζετε. Δεν λέγω ξένα πράγματα. Αλλά ο Χριστός είπε σαφώς. Τι νομίζετε, ότι ήρθα να φέρω την ειρήνη επί της γης? Όχι, αλλά μάχεραν. Το ακούτε πρώτη φορά μερικοί.
αρχίστε να μελετάτε την Αγία Γραφή. Ναι, ήρθα να φέρω, λέγει, μάχεραν, και μάλιστα μάχερα όχι μεταξύ του ενός λαού και του άλλου, αλλά μεταξύ οικείων προσώπων, φιλικός διακειμένων, συγγενικός διακειμένων. Να στραφεί ο πατέρας κατά του γιου και ο γιος κατά του πατέρα, η νύφη κατά της πεθεράς και αντίστροφα κλπ. Γιατί? Διότι δεν είναι ο Χριστός εκείνος που έφερε την μάχερα, αλλά ο Χριστός είναι εκείνος που έφερε την ειρήνη, εφόσον θα γίνει το γνωστό και δεκτό το Ευαγγελίο του. Διότι εάν εκείνος που δεν πιστεύει, ο πατέρας μου επί παραδείγματι που δεν πιστεύει στον Χριστό, γίνεται εχθρός μου και παίρνει αυτό το μαχαίρι, θυμηθείτε την Αγία Βαρβάρα με τον πατέρα της, και παίρνει αυτό το μαχαίρι για να με φωνεύσει εμένα, φταίει ο Χριστός? Όταν λοιπόν λέει ο Χριστός έφερα μάχεραν και όχι ειρήνη, εννοεί όχι ότι είναι κομιστής μαχαιριού και πολέμου, αλλά ότι οι άνθρωποι μη δεχόμενοι το Ευαγγέλιο θα στραφούν εναντίον εκείνων που θα έχουν δεχθεί το Ευαγγέλιο. Αλλά ακόμη, αν θέλετε, πόσες φορές το έχω πει, δεν θα μείνω όμως περισσότερο, γιατί κάθε φορά με το να το λέω τρώγω τον χρόνο μου. Ο χριστιανισμός δεν ήρθε να λύσει κανένα κοινωνικό σύστημα. Σας θυμίζω μόνο τον χορτασμό των πεντακυφυλίων, όταν οι Καπερναίτε τον ζητούν να τον ανακηρύξουν βασιλέα και ο Κύριος φεύγει και εξαφανίζεται και τους λέει, όταν τον βρήκαν, τι τους είπε? Επειδή χορτάσατε, γι' αυτό μιλάτε και λέτε ό,τι λέτε. Μη ζητάτε την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν. Και ποια είναι αυτή? Το σώμα μου, λέει. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό, λέει, να ζητάτε, και όχι για να φάτε. Δηλαδή, θα το πούμε απλό ελληνικά, δεν ήρθα να σας λύσω το κοινωνικό πρόβλημα. Αν το θέλετε, το κοινωνικό πρόβλημα να λυθεί ήταν έργο των ανθρώπων, σαν αποτέλεσμα, σαν επίπτωση της χριστιανικής των, της αληθώς χριστιανικής των ιδιότητας. Αν υποτεθεί ότι μια κοινωνία ανθρώπων δέχεται το Ευαγγέλιο, το κοινωνικό πρόβλημα λύεται αμέσως, λύεται αυτομάτως. Θυμηθείτε, ας πούμε, τα κοινόβια της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι σαν κοινόβια. Δεν είναι σαν κοινόβια. Τι λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Κανείς δεν έλεγε αυτό είναι δικό μου ή δικό σου. Χωρίς όμως να αφαιρεθεί η νομική, θα λέγαμε, ιδιοκτησία. Τι είναι εκείνο που έκανε τους χριστιανούς εκείνους να μην λέγουν δικό μου και δικό σου? Η αγάπη και η πίστη εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, χωρίς να καταργηθεί η νομική νομικός ιδιοκτησία. Θυμηθείτε τον Βαρνάβα που πούλησε το χωράφι του. Θυμηθείτε τον, τα έχουμε κάνει στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, θυμηθείτε τον Ανανία και τη Σάπφυρα. Τι έγινε με αυτούς? Δεν ήταν στη δικαιοδοσία σου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να πουλήσεις ή να μην πουλήσεις το χωράφι σου? Και αν ακόμη το πουλούσες, στη δικαιοδοσία σου δεν ήταν να κρατήσεις τα χρήματα? Γιατί τιμωρήθηκε? Γιατί είπε ψέματα. Όχι διότι δεν έδωσε το χωράφι του ή δεν έδωσε τα χρήματα, αλλά γιατί είπε ψέματα. Δεν εψεύστης, λέγει, σε άνθρωπο, αλλά στο Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, αν κάποτε αντιληφθούμε, γι' αυτό σφυροκοπώ στα αυτιά σας, αν μπορούσα σε κάθε ομιλία, για να σας προφυλάξω από τον σκανδαλισμό, δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα της ειρήνης ή του πολέμου. Να το πω έτσι. Αν οι λαοί ήταν χριστιανικοί, πάρτε τους χριστιανικούς λαούς. Πάρτε Βουλγάρους, Σέρβους, Ρώσους, Γάλλους, παραπάνω, Αγγλέζους, Αμερικάνους. Χριστιανικοί λαοί δεν είμαστε? Γιατί κάνουμε πολέμους μεταξύ μας?
Πέστε μου γιατί κάναμε πολέμους μεταξύ μας. Σημαίνει δεν καταλάβαμε το Ευαγγέλιο. Γιατί να καθόμαστε με το ντουφέκι, βάζω τον ή μπροστά, με το ντουφέκι μπροστά στα σύνορα και να μην μπεις. Γιατί να λέμε φοβόμαστε από τους Βουλγάρους, φοβόμαστε από τους παραπάνω, από τους παραπέρα. Γιατί? Και μάλιστα το θέλετε, οι Βούλγαροι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά δεν ζήσαμε ούτε εμείς το αυτό το Ευαγγέλιο. Αν το ζούσαμε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Φταίει ο Χριστός γι' αυτό. Εμείς δεν λύσαμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν λύσαμε το πνευματικό μας πρόβλημα. Το πρόβλημα της πίστεως. Ναι, μπορώ να σας το πω. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Αν ένας πατέρας αφήνει μια περιουσία στο παιδί του και το παιδί του αυτό τρώει την περιουσία γιατί είναι σπάταλο και άσωτο και στο τέλος είναι στο δρόμο, φταίει ο πατέρας αφού το άφησε περιουσία? Φταίει το μυαλό του παιδιού που δεν είχε μυαλό και ασώτεψε και έφαγε την περιουσία του πατέρα? Φταίει ο πατέρας? Ο πατέρας σου άφησε. Αν είσαι φτωχός και σέρεσαι σήμερα στο πεζοδρόμιο, είναι γιατί δεν είχες μυαλό. Έτσι και εδώ θα λέγαμε, οι χριστιανοί δεν έχουν μυαλό. Δεν ζουν τη χριστιανική ζωή. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, υπάρχει αυτό το κατάντημα. Τα τονίζω και τα ξανατονίζω και σας τα λέγω μόνο και μόνο για να μη σκανδαλιστούμε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δύο λοιπόν οι τομείς, οι δύο οι φάσεις μέσα στην ιστορία. Πρώτα στο θεανθρώπινο πρόσωπο από πλευράς αιρέσεων, όπως σας είπα, αριανισμός και τα λοιπά, μονοψηφιτισμός και τα λοιπά. Και δεύτερον, που είναι και σύγχρονο θέμα, το θέμα του κοινωνικού προβλήματος και του προβλήματος ειρήνης πολέμου. Αλλά ότι αυτό οπωσδήποτε θα γίνει οπωσδήποτε στη γη, το προφητεύει ο Κύριος. Θα σκανδαλιστούν, λέει, πολύ. Λέει πολύ. Ξαναλέγω, εκ των χριστιανών, πολύ. Αυτό πρέπει να μας κάνει να συντριβόμαστε. Πολύ. Μήπως και εγώ θα είμαι μέσα στους πολλούς? Ποιος μας το λέει, αγαπητοί μου, ότι εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού και νομίζω δεν θα έχετε παράπονο, σας τα αναλύω μέχρι υπερβολής, μέχρι να σας κουράζω με πάλι λογία να τα λέω και να τα ξαναλέω, να πει κανείς μα δεν τ' άκουσα, δεν το ξέρα. Και εμείς μπορούμε, ναι, όλοι, και εγώ που σας ομιλώ, αν δεν προσέξουμε. Ναι, αν δεν προσέξουμε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι το αίτιον. Η αποστασία για την οποία ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, ότι αν, λέει, δεν έρθει πρώτα η αποστασία, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Και αν δεν έρθει ο Αντίχριστος, δεν θα έρθει ο Χριστός. Έχουμε λοιπόν αποστασία, Αντίχριστος, Χριστός. Χρονικά. Τι είναι όμως η αποστασία? Η αποστασία είναι το αιτιατόν. Είναι το αποτέλεσμα. Το αίτιον είναι ότι θα σκανδαλιστούμε και θα αρχίσει σιγά σιγά η αποστασία. Ότι οπωσδήποτε έτσι θα γίνει. Ακούστε πως το λέγει κάπως λεπτομερέστερα ο ίδιος ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εις τον άγγελον της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Είναι Αποκάλυψης 3,10. Ακούστε τι λέει. Ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, γιατί εφήρμασες το κήρυγμα της υπομονής που εγώ λέγω. Αυτό θα πει της υπομονής μου. Το κήρυγμα της υπομονής που εγώ λέγω, δηλαδή ότι πρέπει να έχετε υπομονή στον κόσμο αυτόν. Ο Κύριος είπε, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Εκείνος που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και εγώ με τη σειρά μου
επειδή εφύλαξες την υπομονή που εγώ εκήρυξα, δηλαδή είσαι υπομονετικός ο πειρασμός, και εγώ θα σε φυλάξω από εκείνη τη δύσκολη ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έρθει. Εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε, αυτή που πρόκειται να έρθει, και θα είναι παγκόσμιον το φαινόμενον επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης, για να μπουν στη δοκιμασία όσοι κατοικούν επάνω στη γη. Στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά, αλλά και στην Καινή, πολλές φορές η έκφραση επί της γης δεν σημαίνει παρά τη γη του Ιούδα ή τη γη του Ισραήλ. Εδώ όμως δεν έχουμε τη γη του Ιούδα ή τη γη της Παλαιστίνης, τη γη του Ισραήλ, αλλά λέει επί της οικουμένης όλης. Βλέπετε, σε ολόκληρη την οικουμένη. Έτσι η έκφραση οικουμένη σημαίνει όλη τη γη, όπου κατοικείται. Αυτό θα πει και οικουμένη, από το οικό, κατοικώ. Συνεπώς θα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ποιο? Η αποστασία. Από πού θα έρθει? Επαναλαμβάνω, από τον σκανδαλισμό. Η αποστασία θα έχει ως συνισταμένη της τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα είναι η ανακεφαλαίωση της αποστασίας. Θα είναι το άκρον άωτον της αποστασίας. Και ευθύς μετά θα γίνει η Δευτέρα του Κυρίου μας παρουσία. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, βλέπετε εδώ ότι η αποστασία είναι ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο θέμα. Αν με ρωτήσετε, έχουμε αποστασία? Έχουμε. Είναι στο έπακρον αυτή η αποστασία? Όχι. Θέλετε να σας το αποδείξω? Εσείς αποτελείτε την απόδειξη. Πέστε μου τέτοια ώρα, τέτοια ώρα, με θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, κάτω από το μηδέν, όταν ολόκληρη η Ελλάδα είναι σκεπασμένη με χιόνια και βρίσκεστε εδώ μέσα τόσος κόσμος, να ακούσει τέτοια ώρα, νύχτα, το Λόγο του Θεού, μπορούμε να λέμε ότι έχει γενικευθεί η αποστασία? Ασφαλώς όχι. Θα έλεγα ότι υπάρχουν εδώ άνθρωποι που κατασκοπεύουν τον λόγο? Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Είσαστε ευλαβείς και έρχεστε να ακούσετε τον λόγο του Θεού. Δεν είσαστε εσείς μόνο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν την αποστασία. Όχι, δεν ζουν την αποστασία. Υπάρχουν νέα παιδιά από το μαθητικό μας κόσμο, από τα γυμνάσια, από τα δημοτικά, από τα γυμνάσια, από τα λύκεια, από τα πανεπιστήμια μας υπάρχουν ευλαβή παιδιά. Μα θα μου πείτε, οι πολλοί, δεν μπορείτε να βγάλετε στατιστική. Είναι κάτι που δεν βγαίνει στατιστική. Θα την πάθετε ή θα την πάθομαι αν θα θέλαμε να βγάλουμε στατιστική, όπως ο προφήτης Ηλίας. Πίστεψε ότι είναι μόνος του. Διότι μην ξεχνάτε ότι η περίπτωση του προφήτη Ηλία παραλληλίζεται με τα έσχατα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν το λέω αυθαίρετα, το λέω Απόστολος Παύλος. Όπως την εποχή εκείνη έμεινε το λίμα, δηλαδή εκείνο το υπόλοιπο, που δεν έκαμψε γόνι το Βάλ, δεν προσκύνησε τα είδωλα, κι ήσαν 6.000 οι άνδρες, 6.000 οικογενειάρχε, αν βάλετε με 5 την κάθε οικογένεια που ήταν πολύ περισσότεροι τότε, το λιγότερο 30.000 δεν γονάτισαν να λατρέψουν τον Βάλ. Και δεν το ήξερε ο προφήτης Ηλίας αυτό. Και τι είπε εις τον Θεό? Εγώ, Κύριε, μόνος, μονότατος, εις υπερθετικών βαθμών βάζει το μόνος, έμεινα που λατρεύω εσένα. Όχι, του λέει ο Θεός, είναι 6.000 που λατρεύουν εμένα, λέει ο Θεός. Και του το κρύπτει
ως προφήτης που είναι, και να το αποκαλύψει όταν εκείνος θα πει ότι έμεινα μονότατος. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέγει? Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όπως τότε έγινε εκείνο το λίμα το υπόλοιπον, έτσι θα είναι και τώρα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς πάντα θα υπάρχει το λίμα και στις ημέρες του Αντιχρίστου. Αλλά όμως δεν είναι μόνο λίμα αυτή τη στιγμή, είναι κάτι περισσότερο από το λίμα. Λάμδα εψιλον γιώτα, μη αλφα, περισπαμένη. Είναι αγαπητοί μου, προσέξτε, είναι κάτι περισσότερο. Βέβαια θα μου πείτε, μπορεί να είναι λιγότεροι οι ευλαβείς άνθρωποι. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Δεν ξέρουμε. Και από τη νέα γενιά υπάρχουν ευλαβή παιδιά, ευλαβή νέοι, ευλαβείς νέοι. Λοιπόν, έχουμε πληρότητα αποστασίας? Εγώ δεν το βλέπω να έχουμε πληρότητα αποστασίας. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε αποστασία. Δημοσίως προσβάλλουμε τον Χριστό, την Εκκλησία. Και η αποστασία, όπως σας είπα για τρίτη φορά το λέγω, θα δώσει τον Αντίχριστον. Ώστε λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και ας τα ξέρουμε γύρω από το σκανδαλιστήσονται που λέει ο Κύριος, πολλοί και αλλήλους παραδόσουσι και μισήσουσι αλλήλους. Ότι επίσκοποι κατά επισκόπων και κληρικοί κατά κληρικών και λαοί κατά λαών μέχρις εμάτων και λοιπά. Εάν ακούσεις, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι επίσκοποι κατά επισκόπων και κληρικοί κατά κληρικών και λαοί κατά λαών μέχρις εμάτων έρχονται, μη ταραχθείς. Αν ακούσεις, λέγει, ότι οι επίσκοποι στρέφονται εναντίον των επισκόπων, οι κληρικοί εναντίον των κληρικών και οι λαοί εναντίον των λαών μέχρις αίματος. Όχι λαοί μέχρι αίματος, και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι μέχρι αίματος, μη ταραχθείς. Προγέγραπτε γάρ. Είναι προγραμμένο. Αλήθεια, πώς μιλάει ο Άγιος Κύριλλος? Προσέξτε αυτό το σημείο. Ξέρετε ότι ο Άγιος Κύριλλος έζησε μέσα στην αριανική αίρεση, στην περίοδο της αριανικής αιρέσεως. Ξέρετε ότι διώχθηκε από τη θέση του ως επίσκοπος Ιεροσολύμων και επανήλθε στη θέση του. Δηλαδή έζησε μία πολύ δύσκολη εποχή. Ήταν πολύ φυσικό υπό το πρίσμα της εποχής του να βλέπει τα πράγματα και να αισθάνεται μία πνιγμονή. Αυτό είναι ένα σημάδι, παρότι ζει στα μέσα του 4ου αιώνος, ότι και εμείς στην εποχή μας, χωρίς από τότε βεβαίως δεν έγινε τότε η παρουσία του Αντιχρίστου, έτσι, πέρασαν άλλοι 16 αιώνες. Αν βλέπουμε και εμείς, δεν μπορούμε να πούμε ότι, να ξέρετε, σε 5 ή 10 ή 20 χρόνια έρχεται ο Αντίχριστος. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Προσέξτε αυτό το σημείο. Βλέπετε πως βλέπουν οι Άγιοι από τη σκοπιά τους. Γιατί βλέπουν λανθασμένα. Γιατί το είπε σαφώς ο Χριστός, ότι δεν ξέρετε την ημέρα και την ώρα. Έχετε μόνο τα σημάδια. Στα σημάδια μιλάει. Βιάζεται ο Άγιος Κύριλλος. Και τι λέει? Βλέπεις αυτά? Κοντά είναι τα πράγματα, τροποντινά. Αγαπητοί μου, και εμείς βλέπουμε. Αλλά δεν μπορούμε να προκαθορίζουμε. Προσέξατε το αυτό. Μας είναι πολύ χρήσιμη αυτή η περίπτωση του Αγίου Κυρίλλου που σας την είχα αναφέρει και την περασμένη φορά. Έτσι, απλώς έχουμε, θα λέγαμε, μία
προϊούσα κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία προχωρεί. Τότε γίνονται εγκλήματα. Βέβαια. Θυμηθείτε τον Άγιον Αθανάσιο. Τον είχαν κατηγορήσει ότι είχε σκοτώσει κάποιον. Ακούτε, είχε σκοτώσει κάποιον. Εγίνονται εγκλήματα. Ζητούσαν να σκοτώσουν τον Μέγαν Αθανάσιο. Δεν έγιναν λίγα εγκλήματα. Να σας πω, δε, στην εποχή της εικονομαχίας, διαβάστε λίγο ιστορία ή όσο μπορούμε να ξέρουμε, πόσα εγκλήματα έγιναν που σκότωναν τους εικονοφίλους οι εικονομάχοι. Αυτοί όλοι οι λεγόμενοι ομολογητές που έχουμε πολλές φορές, λέμε ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Τι θα πει? Σε περίοδο χριστιανισμού, μέσα σε λαό χριστιανικό, να αναγκαστεί να ομολογεί την αλήθεια στους ερετικίζοντας αυτοκράτορες, άρχοντες κλπ. Και να υφίστανται μαρτύριον, να κόβουν τη γλώσσα κλπ. Κλπ. Αυτοί λέγονται ομολογητές, που είναι μάρτυρες όχι από εχθρούς του χριστιανισμού με την έννοια ειδωλολάτρες, αλλά με την έννοια ότι είναι αιρετικοί. Έχουμε λοιπόν μέχρις αίματος πράγματι, αλλά και η απουσία αγάπης ανάμεσα στους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους. Τι να πω πάνω σε αυτό? Ίσως με πολλά δάκρυα θα πρέπει κανείς να μιλάει πάνω σε αυτό, όταν θα έλεγε ότι δεν υπάρχει αγάπη ανάμεσα εις τους κληρικούς. Φοβερό. Είναι σημείον, σημείον. Βέβαια δεν είναι γενικευμένο να φυλάξει ο Θεός. Υπάρχουν ιερείς που αγαπούν πάρα πολύ όχι μόνο το ποιμνιό τους αλλά και τους συναδέλφους των. Υπάρχουν θαυμάσιοι επίσκοποι οι οποίοι όχι μόνο αγαπούν το λαό τους αλλά και τους πρεσβυτέρους των, δηλαδή τους κληρικούς των, όπως και τους συναδέλφους των επισκόπους. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και η περίπτωση μίσους εναντίον, ο ένας εναντίον του άλλου, και εις των χώρων των επισκόπων και εις των χώρων των πρεσβυτέρων. Αυτό είναι ένα δυστύχημα, αλλά λέει ο Άγιος Κύριλλος, ούτε αν εγώ ο διδάσκων σε απόλωμε και σύ μη συναπόλη, πρόσεξε, ούτε αν εγώ χαθώ επειδή εγώ επίσκοπος, έχω μίσος, έχω κακία, είμαι αιρετικός ή ό,τι άλλο, πρέπει και εσύ ο κατηχούμενος τώρα που με ακούς ότι πρέπει να χαθείς. Αλέξεστη και ακροατήν καλείον αγενέστε του διδασκάλου και τον έσχατον ελθόντα γενέστε πρώτον, επειδή και τους περί την ενδεκάτην ώραν δέχεται ο δεσπότης. Επιτρέπεται ο διδάσκαλος, ο μαθητής να γίνει ανώτερος από τον διδάσκαλο. Επιτρέπεται. Μπορεί ο διδάσκαλος να χαθεί, μπορεί ο κατηχητής να χαθεί. Δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να χαθεί και ο μαθητής, να χαθεί ο κατηχούμενος. Ή εν αποστόλη σε βρέθη προδοσία, εδώ είναι το σπουδαίο, θαυμάζεις ή εν επισκόπης ευρίσκεται η μισαδελφία. Αν ανάμεσα στους 12 εκείνους αποστόλους του Χριστού ευρέθηκε ένας προδότης, απορείς, θαυμάζεις, απορείς αν ανάμεσα στους επισκόπους βρίσκεται η μισαδελφία. Βεβαίως. Αλλά προσέξτε ένα σημείο. Πώς πρέπει να στέκεται, πολύ προσέξτε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, πώς πρέπει να στέκεται ο κατηχητής ή ο πνευματικός, ο ιερεύς ή ο επίσκοπος απέναντι στο λαό, απέναντι στους κατηχουμένους? Ακούστε πώς πρέπει. Ο λαός βλέπει το πρόσωπο του κατηχητού, αλλά δεν βλέπει τον Χριστό. Το θαυμάζει το πρόσωπο του κατηχητού
μέχρι βαθμό να δώσει και την ψυχή του. Αλλά όχι για τον Χριστό, αλλά για τον κατηχητή. Ο Χριστός που είναι? Ο Χριστός είναι από πίσω, από την πλάτη του κατηχητού, και δεν φαίνεται, κρύπτεται από τον κατηχητή. Αυτό είναι αναγκαίο να είναι έτσι, διότι ένας καινούριος θα πρέπει να θαυμάσει το πρόσωπο του κατηχητού, γιατί αλλιώτικα δεν θα σταθεί κατηχούμενος. Πρέπει να πει: «Α, ο κατηχητής θαυμάσιος, έχει αγιότητα, έχει σοφία, είναι σπουδαίος». Είναι ανάγκη να το πει, όπως ακριβώς θα το πει ο μαθητής στο σχολείο. Εάν ο καθηγητής, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής δεν διαθέτει αυτή την στάση, δεν μπορεί να έχει κύρος μέσα εις την τάξη, και δεν μπορεί ο μαθητής να γίνει μαθητής και να πιστέψει το δάσκαλο, εάν δεν είναι έτσι. Αλλά ο γνήσιος κατηχητής δεν συγκεντρώνει τους κατηχουμένους περί το πρόσωπον του, κρύβοντας μια ζωή των Χριστών. Όχι. Αλλά ψυχολογικότατα, όταν οι κατηχούμενοι αρχίσουν να οριμάζουν πνευματικά, τότε τι κάνει? Αρχίζει να πηγαίνει πλάι, 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 να φεύγει και να αποκαλύπτει τον Χριστό. Σιγά σιγά, λίγο λίγο, προσέξτε, είναι ανάγκη να γίνει έτσι. Ανάγκη να κρύβει στην αρχή τον Χριστό. Είναι ανάγκη, διότι δεν βλέπει πολλά πράγματα ο κατηχούμενος. Αλλά ο κατηχητής θα φεύγει λίγο λίγο, μέχρι που να αποκαλύψει πλήρως τον Χριστό. Και μετά, χωρίς να σταματήσει να κινείται ο κατηχητής, θα πάει πίσω από την πλάτη του Χριστού και θα εξαφανιστεί. Και δεν θα βλέπει στον ορίζοντά του πια ο κατηχούμενος, παρά μόνον τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Αν κάποτε επιμένουμε να στεκόμαστε μπροστά στους κατηχουμένους και να μην αποκαλύπτουμε τον Χριστό, σφαλόμεθα, σφετεριζόμεθα τον Χριστό, και οπωσδήποτε θα λογοδοτήσουμε στον Θεό, και ακόμη σε μια στιγμή πειρασμού οι άνθρωποι δεν θα είναι στερεωμένοι στον Χριστό, γιατί αυτό ενδιαφέρει, αλλά όταν ο κατηχητής, ο άνθρωπος δεν είναι, δεν λέγω να πεθάνει, αλλά λέγω να παρασυρθεί, τι θα κάνουν οι κατηχούμενοι? Αν βέβαια δεν τους είχε αποκαλύψει τον Χριστό, θα χαθούν και εκείνοι μαζί του. Θα σας φανεί περίεργο? Αν με δείτε να πετάω τα ράσα μου, να παντρεύομαι και να χορεύω τσιφτιτέλη, τι θα λέγατε? Δι' όνομα του Θεού θα λέγατε, δι' όνομα του Θεού, είσαι γέρος άνθρωπος. Γιατί οι γέροι δεν παντρεύονται? Γέροι δεν παντρεύονται? Και τι θα κάνατε εσείς αν με βλέπατε έτσι εμένα? Θα σκανδαλιζόσαστε? Γιατί τολμώ να τα πω, γιατί τα λέει ο Άγιος Κύριλλος. Τι είπε ο Άγιος Κύριλλος? Αν με δεις να χάνομαι, δεν σημαίνει ότι θα χαθείς κι εσύ. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Κύριλλος βάζει ένα κρατούμενο για τον εαυτόν του. Άνθρωπος δεν είναι? Να παρασυρθεί και να χαθεί. Πρέπει να χαθούν και οι κατηχούμενοι? Σας παρακαλώ, αυτά κρατήσατε τα καλά. Θα σας πω κάτι φοβερό. Μου πείτε, σας το έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει αν το έχω ξαναπεί. Είχα μία κατηχήτρια όταν ήμουν μικρό παιδί. Η ηλικία μας δεν ήταν μεγάλη. Εγώ αν ήμουν κάπου 11 χρόνο, αυτή το νεαρά 16 χρονών ήταν, με 17.
κατηχήτρια. Όπως πολλές φορές βάζουμε νεαρά αγόρια, νεαρά κορίτσια, τα βάζουμε και είναι κατηχητέ. Αλλά βέβαια όταν δεν είναι ζυγισμένα τα πράγματα, καμιά φορά πέφτουμε και έξω και είναι λίγο κίνδυνος αυτό. Αυτή η κοπέλα βέβαια την αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν κατηχήτριά μου. Αυτή η κοπέλα παντρεύτηκε. Και εγώ μεγάλωσα. Είχε μια ατυχία στο γάμο της, να μην πολύ πραγμονώ, το θέμα είναι ότι έκανε τρεις γάμους. Και γιατί ο πρώτος πέθανε, πήρε τον δεύτερο τον χώρισε, πήρε έναν τρίτο, τον χώρισε και τον τρίτον. Και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει κοινή. Έχει και παιδιά, τα οποία βάλει στο ορφανοτροφείο. Και ακούστε, μια μέρα ύστερα από πολλά χρόνια, λίγο πριν την ιεροσύνη μου, λίγο πριν, ήμουν μεγάλος, την συνήθισα μέσα στο λεωφορείο. Τη χαιρέτησα, αισθανόμουν απέναντί της έναν σεβασμό. Πιάσαμε κουβέντα. Τι μου είπε? Εκείνα που σας έλεγα τα πιστεύεις ακόμα? Φρικώδες. Εκείνα που μας έλεγε, αν τα πιστεύω εγώ ακόμα? Που σημαίνει ότι αυτή τα απέβαλε. Τι θα έπρεπε να πω εγώ? Θα έπρεπε να πω, εάν η κατηχήτριά μου απεμπόλησε τον Χριστόν, και εγώ τι σκέφτομαι να γίνω κληρικός? Άντε βρε αδελφέ, τίποτα δεν υπάρχει, θα πάω να γλυντήσω και εγώ τη ζωή μου. Αυτό έπρεπε να πω? Τι λυπήθηκα, τι λυπήθηκα. Της είπα ότι δεν έδιωξα τίποτα, γιατί απλούστατα την αγαπούσα την κατηχητριά μου, αλλά δεν ήταν εκείνη που μπορούσε να με εμποδίσει από τον Χριστό. Σας παρακαλώ, ακούσατε τα αυτά? Διότι σε καιρό διωγμού και επιμένες θα προδώσουν τον Χριστό. Γιατί εγώ δηλαδή έχω κανένα προνόμιο ομιγέννητο να προδώσω τον Χριστό? Έτσι δεν ξέρουμε τι στάση θα πάρουμε. Δεν ξέρουμε παρά μόνο αν έχουμε ταπείνωση. Ίσως θα μπορούμε να σταθούμε. Για να μην λοιπόν χαθεί κανείς και να σκανδαλίζεται με τους πνευματικούς του πατέρες, να λέει ό,τι και να γίνει ο πνευματικός μου πατέρας, ο κατηχητής μου, ό,τι και να γίνει, εγώ αγαπώ τον Χριστό. Αυτό όμως εξαρτάται μέχρι σε ενός βαθμού και από τον κατηχητή, τον πνευματικό, τον επίσκοπο, τον πρεσβύτερο, να αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Δεν μας εμποδίζει να αγαπάμε τον πνευματικό μας. Αλλά δεν πρέπει όμως ποτέ να προδώσουμε το Χριστό αν ο πνευματικός πέσει. Όπως αγαπάμε τους Αγίους, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει τους μνημονεύετε των ηγουμένων ημών, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, να ενθυμίστε εκείνους οι οποίοι σας ελάλησαν των λόγων του Θεού και οι οποίοι, λέει, νύχτα μέρα αγωνίζονται για σας, γιατί θα δώσουν λόγο για τις ψυχές σας. Οφείλουμε να τους αγαπάμε τους πνευματικούς μας πατέρες. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν πρέπει όμως μία πτώση του πνευματικού μας πατρός να γίνει αιτία να σκανδαλιστούμε ή να αποθήσουμε την πίστη ή να πούμε δεν βαριέσαι, δεν είναι τίποτα. Όχι, τότε θα θεωρήσω αυτό το εκκλησίασμα όριμο, αν μπορεί να σταθεί και να πιστεύει στον Ιησού Χριστόν ανεξάρτητα από την πνευματική κατάσταση και ποιότητα εκείνων που τον εδίδαξαν τον Χριστό. Αλλά ας προχωρήσουμε. Αλλού μόνον περί των αρχόντων των σημείων, αλλά και περί των λαών, φυσί γάρ, και δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσετε των πολλών η αγάπη. Καυχήσετε της άρα των παρόντων ανυπόκριτων έχει προς των πλησίων την φιλίαν.
Και δεν είναι μόνο το σημείο της μισαδελφίας ανάμεσα στους άρχοντες, εννοεί τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, αλλά είναι και για το λαό, για τους λαούς, για τους ανθρώπους. Διότι με το να πληθύνει η ανομία, θα ψυγεί, θα παγώσει η αγάπη των πολλών. Οι άνθρωποι ήδη συμβαίνει αυτό, αλλά όχι όμως σε ένα τρομακτικό βαθμό. Σας είπα, δεν έχουμε σε τρομακτικό βαθμό την αποστασία. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε μόνοι σας. Υπάρχουν ευλαβείς άνθρωποι, σας είπα προηγουμένως, με ωραία αισθήματα, ωραίες καρδιές. Εδώ τι λέγει? Ότι θα παγώσουν οι καρδιές. Είδατε τι είπε? Ψυγήσετε η αγάπη των πολλών. Δηλαδή θα γίνει ψυγείο η αγάπη των πολλών. Και οι άνθρωποι θα είναι, όπως κι άλλοτε σας το έχω πει, περιφερόμενα ψυγεία. Τι φοβερό πράγμα. Περιφερόμενα ψυγεία. Λοιπόν, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα. Αλλά, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πέστε μου από τους παρόντας, ήρθε τώρα και η σειρά σας, από τους παρόντας, ποιος είναι εκείνος που έχει ανυπόκριτον την αγάπη προς τον πλησίον του? Ουχή τα μεν χείλη πολλάκης, φιλή και το πρόσωπον μηδιά, δηλαδή σημείων υποκρισίας, και η οφθαλμή δήθεν ηλαρή, η δε καρδία τεκταίνεται δόλων και κατασκευάζει κακά λαλών ειρηνικά. Είπε ποιος από τους παρόντας, τους κατηχουμένους του, ο Άγιος Κύριλλος, ποιος πραγματικά αγαπάει τον πλησίον του. Μήπως πολλές φορές τα χείλη μιλούν φιλικά, το πρόσωπο λέει μηδιά, χαμογελά, τα μάτια φαίνονται δήθεν χαρούμενα, ηλαρά, χαρούμενα, αλλά η καρδιά μέσα της εργάζεται το κακό και μιλάει μεν ειρηνικά, αλλά όμως μέσα έχει άλλους σκοπούς. Αγαπητοί μου, θα σας το πω και αυτό. Ύπατα των αρχόντων, ύπατα των ηγουμένων, θα πω και τώρα τα του λαού. Δεν υπάρχει αγάπη. Κάτι να συμβεί, σαν τι να συμβεί? Όχι θέματα κτηματικών διαφορών, θέματα καρέκλας. Καρέκλας. Γιατί μου πήρες την καρέκλα, γιατί έβαλες την ομπρέλα σου επάνω στη διπλανή καρέκλα, θα καθίσω εγώ, όχι θα καθίσει η φιλενάδα μου ή ο φίλος μου? Και μαλώνουμε. Και μαλώνουμε. Έχουμε αγάπη? Πού να μας πάρουν το χωράφι μας, τα σύνορά μας? Πού να μας βρίσουν και να μας διαπομπεύσουν και να κάνουν δημοσιεύματα εις βάρος μας? Εκεί θα δουν τα σκυλοδοντά μας. Αγαπητοί μου, δεν έχουμε αγάπη. Ας κάνουμε μια αυτοκριτική. Ίσως εδώ ο Άγιος Κύριλλος, το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, δια των συγγραφών του Αγίου Κυρίλλου, μας βοηθάει να κάνουμε αυτήν την αυτοκριτική. Δεν έχουμε αγάπη. Σας το βεβαιώνω. Σας το λέγω αλήθεια. Θα μου πείτε όλοι? Όχι όλοι. Αλλά και εκείνοι που έχουν αγάπη, η αγάπη είναι κάτι που προστίθεται, όπως και αφαιρείται. Ποιος τους βεβαιώνει ότι έχουν τόση αγάπη, ώστε πια δεν έχουν ανάγκη από άλλη αγάπη? Πρέπει να έχουμε αγάπη προστιθεμένη, όπως και πίστη προστιθεμένη. Δεν έλεγαν οι μαθητές των Κύριων, Κύριε πρόσθες ημίν πίστη, να προσθέσεις σε μας πίστη? Όπως λοιπόν και η πίστη προστίθεται και αφαιρείται, έτσι και η αγάπη προστίθεται και αφαιρείται. Από πού θα ξεκινήσει το πράγμα? Μην τρέχετε στο γείτονα, ούτε στο Ζαΐρ, ούτε στην Αβυσσινία, στη γυναίκα σας και στον άνδρα σας και στα παιδιά σας.
Δεν είναι δυνατόν ποτέ να μιλάμε για αγάπη για τα βυσσινόπουλα που πεινούν και δεν έχουμε αγάπη στη γυναίκα μας και στα παιδιά μας και μαλώνουμε μέρα νύχτα μέσα στο σπίτι με τους εγωισμούς μας. Γιατί η αγάπη, γιατί οι εγωισμοί καταργούν την αγάπη. Αγάπη και εγωισμός είναι η φωτιά με το νερό. Το να σβήνει, το να καταστρέφει το άλλο. Είναι δυνατόν να έχουμε αγάπη χωρίς να έχουμε εξαλείψει τον εγωισμό? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Από το σπίτι μας. Και όταν έχουμε αγάπη με τη σύζυγό μας, με τον σύζυγό μας, με τα παιδιά μας, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε ειρηνικά και στον γείτονα. Και στον παρακάτω και στον παρακάτω. Τότε, όταν στείλουμε τη συνδρομή μας στο Αφρικανόπουλο που πεινάει ή όπου αλλού της γης μπορεί να πεινάει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, τότε τα χρήματά μας και το ψωμί που θα του δώσουμε θα πιάσει τόπο, θα βγαίνει από καρδιά που αγαπά. Έτσι, αγαπητοί μου, μπορούμε να μιλάμε ότι δεν έχουμε υποκρισία αλλά έχουμε αληθινή αγάπη. Και πηγαίνω στην 8η παράγραφο. Έχεις και τούτο το σημείο και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση και τότε ήξη το τέλος και σχεδόν ως ορώμεν ο κόσμος άπας της περί Χριστού διδασκαλίας πεπλήρωται. Έχεις ακόμα και ένα σημείο. Ποιο είναι το σημείο αυτό? Ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού σε όλη την Ιφίλιον, σε όλη την Οικουμένη, εις μαρτύριον, σε όλους τους λαούς. Προσέξτε, εις μαρτύριον. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν σημαίνει ότι οι λαοί θα έχουν πιστέψει, αλλά ότι αν δεν πιστέψουν θα είναι εις μαρτύριον ότι έφτασε μεν το κήρυγμα του Ευαγγελίου εκεί, αλλά δεν πίστεψαν. Και τότε θα έρθει το τέλος. Και σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος, όπως βλέπουμε, ως ορώμεν, σχεδόν λέγει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, άπας ο κόσμος, έχει γεμίσει από τη διδασκαλία του Χριστού. Προσέξτε, όχι έχουν πιστέψει, έχει γεμίσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί. Εκείνο που είπε ο Κύριος, το είπε ο Κύριος, ότι πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και μετά θα έρθει το τέλος. Ναι, αλλά θα μου πείτε ότι ξέρουμε εμείς ότι το 1/3 του πληθυσμού της γης είναι χριστιανοί και κάτι λιγότερο από το 1/3. Είναι, αν είμαστε, 5 δισεκατομμύρια. Το 1/5 θα λέγαμε ίσως. Είναι ίσως μόλις το 1 δισεκατομμύριο χριστιανοί. Είναι 1.000 εκατομμύρια. Τα άλλα 4.000 εκατομμύρια δεν είναι χριστιανοί. Ναι, αλλά το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε όμως όλο τον κόσμο. Και πάλι εδώ βλέπετε, είμαι 4ο αιών, και τι λέγει στον οπτικό του ορίζοντα ο Άγιος Κύριος, τι έχει? Τον τότε γνωστό, θα λέγαμε σήμερα, κόσμο. Αλλά σήμερα ο κόσμος είναι πιο μεγάλος από τότε που ήταν. Δεν ήταν η Μεσόγειος, ούτε ακόμη θα λέγαμε ανατολικά, ας πούμε, η πρόσω Ανατολή ή η εγγύς Ανατολή, αυτό που λέμε. Δεν υπήρχε γνώσης ούτε καν της Αφρικής. Δηλαδή αυτό που σήμερα λέμε ξέρουμε την Αφρική, τι ήταν, τα παράλια μόνο της Αφρικής γνωστά. Συνεπώς, έτσι μιλάει, γιατί δεν μπορεί να εκτιμήσει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι πολύ φυσικό, σας εξήγησα, βλέπετε οι εκτιμήσεις είναι σχετικές. Σήμερα τι θα λέγαμε? Σήμερα το Ευαγγέλιο έχει μεταφραστεί, αγαπητοί μου, σε 1.700 γλώσσες, 1.600 γλώσσες και διαλέκτους. Στην Κινέζικη, σε κάθε διάλεκτο έχει μεταφραστεί το Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο έχει φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης, λίγο ή πολύ.
Μην νομίσετε ότι θα πρέπει να γίνει ο κόσμος χριστιανικός. Ω, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά θα σταθεί μόνο μαρτύριον. Δηλαδή μαρτυρία. Ότι ήρθα στην πόρτα σου, ήρθα στο λαό σου, μεταφράστηκα στη γλώσσα σου, αλλά εσύ όμως δεν με δέχθεις, δεν επίστεψες. Και τότε θα έρθει το τέλος. Αλλά το τι θα γίνει παρακάτω, όπως λέει στην 9η παράγραφο, και τι μετά τούτο γίνεται, τι θα γίνει μετά από αυτό, έχουμε και ακόμα ένα σημείο. Όταν ονείδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο ο Αναγιδόσκον νοήτο. Και πάλι τότε εάν τη σημεινή πει ιδού όδε ο Χριστός ιδού εκεί, μη πιστέψετε. Ποιο είναι αυτό, αγαπητοί μου, το βδέλυγμα της ερημόσεως, αυτό που υπόθηκε από τον προφήτη Δανιήλ, να στέκεται εστός, να στέκεται σε τόπον Άγιο. Ο τόπος ο Άγιος είναι ο ναός. Και ποιο ήταν το βδέλυγμα που στήθηκε το άγαλμα του Διός και του Αυτοκράτορος της Ρώμης. Αυτό ήταν το βδέλυγμα. Όταν δείτε, λέει, αυτό, τότε... Αλλά θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός.